Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε απόψε στη σημερινή εκδήλωση στο στέκι νεολαίας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στη Σοφία Βέμπο, τη τραγουδίστρια της Νίκης. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, να ανεβεί στο βήμα. Αναμφίβολα, στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι ο σημαντικότερος ιστορικός σταθμός. Πρέπει μέσα από τον εορτασμό αυτών των εθνικών επαιτίων να βγάζουμε συμπεράσματα, στα οποία επιτρέψτε μου να καταλήξω στο τέλος της παρέμβασής μου της σημερινής. Διαλέξαμε να τιμήσουμε την τραγουδίστρια της Νίκης, τη Σοφία Βέμπο, σήμερα, σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Γιατί δεν πέφτει, δυστυχώς, όσο θα έπρεπε και όσο της αξίζει φως στην προσωπικότητα, την προσφορά της και το έργο της. Και αυτό γιατί ζούμε εδώ και πολύ καιρό μέσα σε μια κοινωνία με υποχώρηση του κώδικα των αρχών και των αξιών, με τις οποίες μεγαλώσαμε, ανατραφήκαμε και ζήσαμε σαν Έλληνες όλα τα χρόνια. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, μέσα από μια ανέντιμη ελληνική δημοσιογραφία, κονδυλοφόρους εφημερίδων, μικρόφωνα ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικές εκπομπές με εντεταλμένους δημοσιογράφους, και λέω ανέντιμη ελληνική δημοσιογραφία, όχι φυσικά στο σύνολό της, αλλά σε πολύ μεγάλο μέρος. Είναι ανέντιμη διότι είναι διατεταγμένη και είναι διατεταγμένη συγχρόνως και μη αντικειμενική, αφού δεν μεταδίδει επί ίσης όρης τις ειδήσεις και κάνει προπαγάνδα. Συγχρόνως η πολιτεία είναι απούσα και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εθελοτυφλεί μπροστά στις σκουπιδοεκπομπές και στην κάθε είδος βρωμιά που προβάλλεται ως αξία και ως πρότυπο αρχών και αξιών στα παιδιά μας. Κυρίες και κύριοι, η Σοφία Βέμπο, η Έφη Μπέμπο, όπως ήταν το κανονικό της όνομα και λεγόταν πριν καθιερωθεί ως Σοφία Βέμπο, γεννήθηκε το 1910 στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Τσαριτσάνη του νομού Λάρισσας και κατόπιν στο Βόλο, όπου οι γονείς της εργάστηκαν ως καπνεργάτες. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τυχαία το 1930 τραγουδώντας ένα ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, να πάλι η Θεσσαλονίκη έβαλε το χεράκι της θετικά, για να συνεισφέρει οικονομικά στο σπίτι της. 3 χρόνια αργότερα κατέβηκε στην Αθήνα, όπου προσελήφθη από τον θεατρικό επιχειρηματία Φώτη Σαμαρτζή στο Κεντρικόν, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιθεώρηση Παπαγάλος 1933. Την ίδια περίοδο υπέγραψε και το πρώτο της συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, ερμηνεύοντας ερωτικά τραγούδια της εποχής και λόγω της ιδιαίτερης μπάσας φωνής της η καταξίωση δεν άργησε να έρθει. Με την κήρυξη του πολέμου του 1940 ανέλαβε την εμψύχωση των Ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο με πατριωτικά και σατυρικά τραγούδια, ενώ πρωταγωνίστησε σε επιθεωρήσεις που προσάρμοζαν το θέμα τους στην πολεμική επικαιρότητα. Την ίδια εποχή, σε μια συμβολική πράξη, προσφέρει στο ελληνικό ναυτικό, ακούστε, 2.000 χρυσές λίρες, κάτι το οποίο δεν λέγεται, δεν γράφεται, σκοπίμως παραθεωρείται και αγνοείται. Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα, φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή, όπου συνέχισε να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. Έγινε σύμβολο του έθνους, ταύτισε το όνομά της με το αλβανικό έπος και χαρακτηρίστηκε τραγουδίστρια της Νίκης. Το 1949 απέκτησε δική της θεατρική στέγη στο Μεταξουργείο, το θέατρο το γνωστό Σοφία Βέμπο. Σε μια εποχή που θέατρα έκλειναν και μετατρέπονταν σε κινηματογράφους, η Βέμπο επανέφερε την επιθεώρηση ανεβάζοντας έργα
που διατήρησαν ζωντανή την παράδοση της λαϊκής άτυρας και καθιέρωσαν τους μεγάλους κωμικούς μας. Ταυτόχρονα έβαλε τα θεμέλια μιας καινούργιας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, λανσάροντας πρώτη αυτή το αρχοντορεμπέτικο. Όλα αυτά τα χρόνια η Σοφία Βέμπο είχε δεσμό με τον συγγραφέα και στιχουργό Μίμη Τραϊφόρο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1957. Το 1959 πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική ταινία «Στουρνάρα 288», όπου υποδύεται μια διάσημη τραγουδίστρια που ξεχάστηκε από τους θαυμαστές της και εργαζόταν ως καθηγήτρια πιάνου. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή το 1955 στην κλασική «Στέλλα» και το 1938 στην «Προσφυγοπούλα», όπου είχε κάνει και τον ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 άρχισε να αραιώνει τις θεατρικές εμφανίσεις της και στη συνέχεια της επόμενης δεκαετίας αποσύρθηκε οριστικά. Την περίοδο του 1967-1974 συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα και αυτό δεν είναι γνωστό στον κόσμο. Τη βραδιά του Πολυτεχνείου άνοιξε το σπίτι της και έκρυψε φοιτητές, τους οποίους αρνήθηκε να παραδώσει όταν η ασφάλεια χτύπησε την πόρτα της. Πέθανε στις 11 Μαρτίου του 1978 και η κηδεία της μετατράπηκε σε ένα πάνδημο συλλαλητήριο. Η τραγουδίστρια της Νίκης αποθεώνεται εκείνη την ημέρα από το λαό που την θεωρούσε ηρωίδα του. Χαρακτηριστικές ερμηνείες τραγουδιών της είναι «Ο άνθρωπός μου», «Άσε τον παλιό κόσμο να λέει», «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», «Ειρήνη», «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου», «Κορόιδο Μουσουλίνη», «Το κρασί», «Λόντρα Παρίσι Νιου Γιόρκ», «Μάρο Μάρο», «Να με παίρνανε τα σύννεφα», «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά», «Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή», «Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός», «Η ταμπακέρα», «Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά» και πολλά άλλα τραγούδια. Μαζί, κυρίες και κύριοι, με τη Σοφία Βέμπο, την μεγάλη, την επώνυμη τραγουδίστρια της Νίκης, τιμάμε σήμερα την προσφορά της Ελληνίδας στον αγώνα του 40 και ιδιαίτερα την προσφορά της γυναίκας της Πίνδου, που ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε. Στην προσφορά των γυναικών που σαν αδερφές, σαν σύζυγοι, σαν μάνες συμμετείχαν από την πρώτη γραμμή, από την πρώτη στιγμή της κήρυξης του πολέμου στον αγώνα για την πατρίδα, δείχνοντας απαράμιλο θάρρος και ακαταμάχητη θέληση, θα σας παραθέσω δύο χωρία. Στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα», 16 Νοεμβρίου 1940, λίγο μετά την κήρυξη του πολέμου, ο Π. Παλαιολόγος γράφει στο άρθρο του «Μητέρες του 40». Την είδα να αποχαιρετά τον στρατιώτη της και δεν την αναγνώρισα. Τι έγινε η τρομαγμένη γυναικούλα που δεν είχε άλλη έγνοια παρά το χάδι και τη λατρεία του παιδιού της? Αποφασιστική, ατάραχη, περήφανη, του έδωσε με γενναιότητα το χέρι, τον φίλησε στο μέτωπο, και ενώ οι γείτονες συγκινημένοι εθόπευαν το φαντάρο, αυτή δεν βρήκε τίποτα άλλο να του πει παρά δυο ξερές λέξεις: «Καλή νίκη», της είπε με φωνή τραχιά, σαν να ήταν θυμωμένη, «ευχή μαζί και προσταγή». Έτσι αδάκριτη στάθηκε στο κατόφλι της, ώσπου ο φαντάρος χάθηκε στη γωνιά του δρόμου. Να τη γράφει ο Αργύρης Μπαλατσός στο ημερολόγιο του το προσωπικό που ήταν στο μέτωπο στις 7 Νοεμβρίου 1940, ο οποίος κατήγεται από Μεγαλούπολη. Δεν κατήγεται από επαρχιακή πόλη ή από την Ήπειρο της πατρίδας. Συνάντησα γυναίκες που κουβαλούσαν πυρομαχικά. Μία ήτο 88 ετών. Τα χιόνια, ο πάγος, το τρομερό κρύο δεν φαινόταν να τις τρόμαζε. Όλες γεμάτες χαρά ήθελαν να προσφέρουν στο στρατό ό,τι δεν μπορούσαν να προσφέρουν τα μεταγωγικά. Αλήθεια, γυναίκες θαύμα. Τι διαφορά με τις πόλεις. Σ' όλα αυτά, ας προσθεθεί σήμερα και η δική μου οδή για τη γυναίκα της Πίνδου. Αέρα, αχολογούνε τα φαράγγια στην Πίνδο και τα βουνά της Ηπείρου. Μπροστά, στο μέτωπο, τα παλικάρια η γη, και πίσω ακολουθούν οι Παναγιές οι μάνες.
Ζαλωμένες τις κάσες με τα πυρομαχικά, σέρνουν από το καπίστρι τα φορτωμένα μουλάρια, αψηφώντας το κρύο και τα χιόνια. Μέσα στο ατέλειωτο λευκό του χιονιού, όρθιες μαύρες λαμπάδες, αλίγιστες πατάνε πέτρα την πέτρα, βαδίζοντας μαντρίκια περπατησιά. Με τα χείλη σφιγμένα, με θέληση και με θυμό, για τάδικο του πολέμου. Θεέ μου, τι γυναίκες είναι αυτές την ώρα της μάχης, χάνονται στον ορίζοντα η μία πίσω από την άλλη. Αυτούς τους αγώνες πρέπει ο καθένας μας με την καθημερινή στάση ζωής του να τιμά. Αυτούς τους αγώνες καλούμαστε και σήμερα να τιμήσουμε έμπρακτα με την στάση μας, που είναι στάση πατριωτική, στάση ζωής απέναντι στη βάρβαρη επιβολή όρων, μέτρων και περιορισμών της εθνικής μας κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας μας, της κοινωνικής μας ελευθερίας και της κοινωνικής μας ειρήνης εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Τρόικα, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι καιρός να πούμε και τώρα και σήμερα το μεγάλο δικό μας όχι. Όχι στην παραίτηση από την εθνική μας κυριαρχία. Όχι στη δέσμευση της εθνικής μας περιουσίας. Όχι στην παραβίαση του καταστατικού χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και του ίδιου του ευρωπαϊκού δικαίου που απαγορεύει την επιβολή τέτοιων όρων στις χώρες. Όχι στην καταπάτηση του ελληνικού συντάγματος, όχι στην καταράκωση, όχι στην προσβολή της εθνικής περηφάνειας και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Έτσι, κυρίες και κύριοι, τότε τιμάμε αληθινά τους προγόνους μας, τους ηρωικούς νεκρούς του 40. Τότε χαίρονται, τότε αγαλιάζουν οι ψυχές των νεκρών προγόνων μας. Και επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας πως τον πόλεμο του 40 υπήρξαν νεκροί οι οποίοι τάφηκαν σε ελληνικά νεκροταφεία οργανωμένα, άλλοι σε νεκροταφεία οργανωμένα στην Αλβανία και άλλοι που χάθηκαν στα πεδία των μαχών ακλαυτοί, αλιβάνιστοι, αδιάβαστοι και άταφοι. Η πατρίδα τόσα χρόνια μετά, διότι στο παρελθόν υπήρχε η δικαιολογία του αθεϊστικού κομμουνιστικού καθεστώτος που επικρατούσε του Ενβέρ Χότζα και δεν υπήρχε η δυνατότητα της επικοινωνίας, μετά το άνοιγμα των συνόρων δεν έχει πράξει ακόμη το καθήκον της. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο ελληνικό μνημείο τιμής της μνήμης αυτών των ανθρώπων. Αυτών των ανθρώπων που έπεσαν στα πεδία των μαχών. Είμαστε εκτεθειμένοι πάνω σε αυτό. Διότι οι αρχαίοι, από την αρχαιότητα οι Έλληνες μέχρι ανακοχή κάνανε και έθαβαν τους νεκρούς τους. Στο 731 ύψωμα, το οποίο είναι 726 μέτρα σήμερα, γιατί υποχώρησε κατά 5 μέτρα από τους βομβαρδισμούς και από τις οβίδες, έπεσαν μέχρι τον τελευταίο. Και όχι εμείς, για να μην τα λέμε εμείς αυτά, και οι ίδιοι οι Ιταλοί, οι οποίοι ασχολούνται με το ιστορικό αυτής της μάχης, λένε το έδαφος και το ύψωμα υποχώρησε 5 μέτρα και σήμερα γράφεται στους χάρτες από 731 725 μέτρα. Δεν υπήρχε τόπος, χώρος, σημείο να πατήσεις. Παντού τα πτώματα των πεσόντων. Πατούσες για να περάσεις δηλαδή από εκεί πάνω σε πτώματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είχα να θέσω υπόψη σας σήμερα εν ώψη αυτής της εκδήλωσης και της αυριανής εθνικής επετείου. Θέλω να συγχαρώ δημόσια και να ευχαριστήσω τους εκτός το συγκρότημα το μουσικό που είχε την πρωτοβουλία με εκλεκτούς μουσικούς οι οποίοι είναι και καθηγητές εξ αυτών ορισμένοι περισσότεροι στο Δημοτικό Οδείο Αμπελοκήπων και έχουν κάνει πολλά αφιερώματα όπως το Μάνο Λοΐζο, το Μάνο Χατζηδάκη και σήμερα προς τιμήν της μνήμης της τραγουδίστριας της Νίκης, της αξέχαστης Σοφίας Βέμπο. Σας ευχαριστώ.
Ακούγονται αποσπάσματα από το βιβλίο του Μίμη Τραϊφόρου «Βέμπο Τραϊφόρος, μια ζωή». Η ανακάλυψή της έγινε στο καράβι Κεφαλινία. Ταξίδευε για Θεσσαλονίκη. Ήταν μια 17χρονη, ψηλή, μελαχρινή κοπέλα με τεράστια ανατολίτικα μάτια, φτιαγμένα λες από αναμένα κάρβουνα, που οι φλόγες τους δεν καίγανε, χαϊδεύανε. Τραγουδούσε ολομόναχη, με το ακομπανιαμέντο της κιθάρας της. Ο αγέρας της θάλασσας έπαιρνε τη βαριά εκφραστική φωνή της, που ήταν καμωμένη από θλίψη και μοναξιά, και τη σκόρπαγε σε όλο το καράβι, που την άκουγε εκστασιασμένο και την πήγαινε στα τεράστια κύματα, που λες και μαλάκωναν από το χάδι και την τρυφεράδα της φωνής της. Στο τέλος του τραγουδιού ακούστηκε ένα παρατεταμένο ενθουσιαστικό χειροκρότημα. Ήταν το πρώτο χειροκρότημα της ζωής της. Η επιτυχία ήταν τρομακτική. Μα η Σοφία δεν τη γεύτηκε αυτή τη μεγάλη και απρόσμενη επιτυχία. Δεν άκουγε τα έντονα χειροκροτήματα. Μπρος από τα μεγάλα εκφραστικά της μάτια πέρναγε σαν σε οθόνη η σάλα του φτωχού επαρχιακού σπιτιού της που ήταν μαζεμένη η οικογένειά της. Της χαμογελούσανε και εκείνη δάκρυζε. Μα υπήρχαν και αντιρρησίες. Η τσιγκάνα Έφη Μπέμπο δεν έχει καμία θέση στο θέατρο. Καλύτερα να πάει σπίτι της να πλένει πιάτα. Οι εταιρείες δίσκων την αντιμετώπιζαν εχθρικά. Το τραγούδι αυτό είναι για γυναίκα. Εσείς μας φέρατε να το τραγουδήσει άντρας. Μα στην πλειοψηφία είχε φίλους φανατικούς. Δεν θα το πιστέψετε, κύριε Τραϊφόρε. Κάθε φορά που ακούω από τη φωνή της Σοφίας το «Σ' αγαπώ», αρχίζω και αγαπάω και την πεθερά μου. Όλη η Ελλάδα άκουγε Βέμπο. Και δεν την άκουγε μόνο, τη λάτρευε. Θυμήσου μπροστά στα κρογιαλί πως περάσαμε κάποια βραδιά και το κύμα που έρχονταν αγαλή λίγο φύλαγε την αμμουδιά. Εφησούσε αναλαφρή αυρά του γυαλού αεράκι δειλό που κι αυτό τα μαλλιά σου φιλούσε τα μαύρα σαν χάδια παλό τροπαλό στην ακρόγια. Φτάσαμε στις αρχές του 40. Όλη η Ευρώπη ένιωθε να την κυκλώνει η καυτή ανάσα του χιτλερικού κτίνους.
η μικρή και ειρηνική Ελλάδα αγωνιζόταν να κρατηθεί έξω από τον πόλεμο. Μα δέχθηκε την ηταμή επίθεση του Μουσολίνη που ξεκίνησε για έναν πολεμάκο. Έτσι τον έλεγε περιφρονητικά εναντίον μας. Για ένα πολεμάκο που στάθηκε ο θάνατός του και ο ισόβιος εξευτελισμός του. Πατρίδα, πατρίδα. Μουσική, Γιάννης Βέλας. Στίχη, Μίμης Τραϊφόρος. Βάζει ο Ντούτσο τη στολή του. Μουσική, Θεόφραστος Σακελαρίδης. Στίχη, Γιώργος Θύσβιος. Παροδία του προπολεμικού σουξέ, Πλέκει η Μάρο του Πρικιώτης. Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός. Μουσική, Απόστολος Μοσχούτης. Στίχη, Γιώργος Θύσβιος, Σοφία Βέμπο. Παροδία του τραγουδιού «Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός». Και τα δύο αυτά τραγούδια ακούστηκαν στην επιθεώρηση Μπέλα Γκρέτσια στο θέατρο Μοντιάλ το 1941. Πόλεις και χωριά, απ' τη Ρουμελή ως το Μοριά, ποιούν και χορεύουν, τον Μπενίτο κοροϊδεύουν. Ο στρατός μας πάνω στα βουνά τραγουδάει για τη λευτεριά, με το όπλο για φλογέρα τραγουδάει νύχτα μέρα. Πατρίδα, πατρίδα, Ελλάδα δοξασμένη, κανείς δεν θα σ' αγγίξει τη γη την τιμημένη. Πατρίδα, πατρίδα, όλα τα παιδιά σου στα σύνορα πεθαίνουν για την ελευθεριά σου. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Άστρο λαμερό, το τσολιά της πλάι για γαμπρό, γελάει ευτυχισμένη η Ελλάδα η δοξασμένη. Δόξα με την νίκη θεναρθούν, στην αγκαλιά της να αποκοιμηθούν, αφού όλα τα παιδιά της γλυκό τραγουδούν μπροστά της. Πατρίδα, πατρίδα, Ελλάδα δοξασμένη, κανείς δεν θα σ' αγγίξει τη γη την τιμημένη. Πατρίδα, πατρίδα, όλα τα παιδιά σου στα σύνορα πεθαίνουν για την ελευθεριά σου. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη τον μακαρονά. Αχ Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Κι
ξυπνάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από τον Τζολιά. Δρόμο περνεί και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από τον Τζολιά, κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Α, Τσιάνο, α, τρελαθώ, Τσιάνο, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Νέος Ναπολέων, μέρα αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά, για να βρουν το διάβολό τους κι ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Κέντρα βρει καημένη, βρε τι τρομερό, οι μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, κράτσι, να μη σε δω, κράτσι, γιατί σε κάρβουνα να με να έχω κάτσει. Τρέχουν σαν τρέλοι στους βράχους κι από μας κι απ' τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό γαστρό επήκε το κακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός και ο Τσολιάς του λέει έβγα μου σου λύρ με το φουστάν του κουροπλί, γιατί δεν βγαίνεις κατά εδώ και έχω μια όρεξη ώρα να σε δω. Κίκησα σαπάν στην κόριτσα, λέν τα παιδιά μας όλα, έλα παραδώ, ωρε για να σε δω κι εγώ, γιατί δεν βγαίνεις να σε δω, ωρε γιατί μας κάνεις το λαγό. Καίει ο ήλιος, καίει, καίει η μαναρά με καίει, και αυτοί μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, ρε λάσπες και βροχές. Τον πόλεμο τον ήθελες και σε περιγελούνε οι άντρες σαν σε ειδούνε. Παράτα την μωρέ την παλικάρια, τα τάγκς και τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια. Ρε Μπενίτο, κρυμμένο στη σπηλιά, ωρε κατέβα παρακάτω, φοβάμαι τον Τζολιά, φοβάμαι τον Τζολιά.
μια μέρα, εντελώς απροσδόκητα, μου είπε «Θέλω να μου γράψεις ένα πολεμικό τραγούδι. Γράφτο πάνω στη Ζεχρά, του Σουγιούλ. Μου αρέσει πολύ αυτή η μουσική». Έτσι, γράφτηκε το «Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά», που στάθηκε το μοιραίο τραγούδι και αναστάτωσε τη ζωή της μαχόμενης Ελλάδας. Το τραγούδισε από το χαρτί το ίδιο βράδυ που το έγραψα. Μα δεν το είπε ως το τέλος. Συγκλονισμένη, έκλαιγε μαζί με το ακροατήριό της, που το πιο μεγάλο μέρος του το αποτελούσαν φαντάροι νεοσύλλεκτοι και οι πρώτοι κρυοπαγημένοι τραυματίες μας που είχαν φτάσει από τα χιόνια του πολέμου. Κλαίγανε μαζί της και πριν τελειώσει το τραγούδι, ένα παλικάρι με κομμένα και τα δυο του πόδια, πλημμυρισμένο από εθνική συγκίνηση και περηφάνεια, της φώναζε «Τραγούδα, Σοφία, τραγούδα! Όταν τραγουδάς, δεν νιώθουμε πόνους στα πόδια μας».
Έχουμε πάει σε πολλά από τα δοξασμένα μας καράβια. Έχουμε παίξει και έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές μπροστά σε όλους εκείνους που αντιπροσωπεύουν εδώ κάτω τους παλμούς του έθνους μας. Και έχουμε επικοινωνήσει άπειρες φορές ως τώρα με την ψυχή της πατρίδος μας, που την ενσαρκώνουν γενναία ηρωικά μας αδέλφια, που σε στεριές και σε θάλασσες, σε αέρες και σε πελάγι, περιφέρουν περήφανα και τροπεούχα την αιματόβρεχτη ελληνική θέληση για μια ωραία και δυνατή αύριο, για μια πλατιά και δίκαιη αποκατάσταση. Παντού όπου κι αν πήγαμε, πήραμε και από μια συγκίνηση και από ένα δονισμό. Παντού ντυθήκαμε λίγο από το γαλάζιο φως της πατρίδος μας, λίγο από την αντρίκη ανάσα της σκλαβωμένης μας χώρας. Μα εκείνο που αισθανθήκαμε, σαν πατήσαμε στο κατάστρωμα του Γέρο Βέροφ, ήταν το πιο δυνατό και πιο γόνιμο από τα συναισθήματα που νιώσαμε ως τώρα. Ολόκληρες χαρούμενες εποποιίες ζωντάνεψαν στα έκπληκτα μάτια μας και κάποιες ωραίες μεγάλες εποχές ζωντάνεψαν για να μας θυμίσουν το ακατάβλητο, το αιώνιο της ελληνικής ράτσας που δεν πέθανε, που δεν θα πεθάνει ποτέ. Και όταν σε λίγο βρεθήκαμε μπροστά στο πλήρωμα του Γέρου Θαλασσολίκου και μπροστά στο εγγλέζικο ναυτικό επιτελείο της Μεσογείου, που είχε έρθει σύσσωμο μαζί με κάμποσα εγγλεζάκια ναυτάκια για να τραγουδήσουνε, να συγκινηθούνε και να χαρούνε μαζί μας. Όταν βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την μπλε ανθρωποπλημμύρα που μας υποδέχτηκε με τις κραυγές «Καλώς ορίσατε, αδέρφια μας», προσπαθήσαμε να πνίξουμε κάποιο κρυφό λυγμό. Και όταν σε λίγο συνήλθαμε από την πρώτη δυνατή δόνηση, τότε τα πράγματα πήραν το φυσικό τους δρόμο. Η Σοφία μας πήρε και μας ανέβασε σε κάποια κορφοβούνια μας, σε κάποιες δαντελένιες ακρογιαλιές. Μας μίλησε για τη μάνα μας, για τα αδέλφια μας, για κάποια αρβωνιαστικιά μας. Και όταν ακούστηκε η βαριά της φωνή να λέει «Τώρα πια νέα ζωή θα αρχίσει. Οι έχθρες και τα μίση για πάντα ξεχαστούν. Τώρα ας δώσουμε τα χέρια και τα παλιά τευτέρια στο δρόμο ας πεταχτούν». Τότε ένα μυριόστομο, αμήν Παναγία μου, γιώμισε τις μπουκαπόρτες και τα κανόνια του δοξασμένου μας καραβιού. Και αυτή τη μυριόστομη κραυγή την πήρε στερνά ο αγέρας για να την φέρει στα σκλαβωμένα μας αδέλφια που μας περιμένουν να πάμε ενωμένοι για να φτιάξουμε όλοι μαζί μια νέα Ελλάδα, πιο δυνατή και πιο χαρούμενη. Ο Γεροαβέροφ εκείνο το βράδυ είχε αφήσει το γκρίζο σιωπηλό του ύφος και τις βαρετές του σκέψεις και μας χαμογέλασε και μας τραγούδαγε και μας μίλαγε για κάποιες ωραίες, περήφανες εποχές, για κάποιους παλιούς, σεμνούς καιρούς που δεν μπορούν παρά να ξανάρθουν. Και μαζί με τον Γεροαβέροφ χαμογέλαγε η ψυχή όλων μας, χαμογέλαγε η Ελλάδα μας. Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε. Και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου
και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σα λένε οι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς και πετραχίλια μας ετάζατε και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα, κι ίσως μια μέρα εμείς που τόσο εμαχήσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας τα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σα λένε οι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Χαϊδεύω το κεφάλι και πως σου λέω σιγανά καινούρια τώρα ζωή, ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας κι ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί, ας ξεχαστούν τα παλιά κι ας ξαναχτίσουμε πάλι την γκρεμισμένη από χρόνια μικρή μας φωλιά, κι ας βάλουμε στο νου μας πως έτσι ήταν γραφτό, κι ας πούμε ότι είναι αυτό το πρώτο ραντεβού μας. Καινούργια τώρα ζωή, ας ξαναρχίσουμε δυο μας, ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί. Thank you.
Θα σβάλουμε στο νου μας πως έτσι ήταν γραφτό, κι ας πούμε ότι είναι αυτό το πρώτο ραντεβού μας. Καινούρια τώρα ζωή, ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας, κι ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέχασες πως ζήσαμε μαζί, κάποτε πως εκλέγες για μένα. Έπαψες και να μας χαιρετάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Έπαψες και να μας χαιρετάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Μπήθηκες μες στα μεταξωτά κι ούτε πια μας δίνει σημασία. Τα παλιά μεράκια μας ξεχνάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Τα παλιά μεράκια μας ξεχνάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Αγόρι σου εγώ, τώρα με κοιτάζεις σαν εχθρό σου. Τι σου φταίω να με τυραννάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Τι σου φταίω να με τυραννάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Υπάρχει λόγος να περνάς δίχως να μας λες μια καλημέρα. Τι κερδίζεις πόζα να κρατάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Τι κερδίζεις πόζα να κρατάς, μίλα μας και μη μας αγαπάς. Βέμπο τραγούδισε τη χαρά και τον πόνο, τον έρωτα και τη μοναξιά, την πατρίδα και τον αγώνα. Γι' αυτό το τελευταίο μάλιστα δεν πήρε ποτέ ούτε πεντάρα. Γι' αυτό έμεινε πάντα τη φτωχή. Δεν είχε ούτε ένα διαμέρισμα. 18.000 χρυσές λίρες υπολογίστηκαν οι προσφορές της σε διάφορους εράνους για την πατρίδα. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Σε μια εποχή δύσκολη, που όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι καλλιτέχνες δεν βγαίνουν από το καβούκι τους να τραγουδήσουν για το λαό, για την πατρίδα, για τον αγώνα των Ελλήνων που έχουν γονατίσει από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Σήμερα, πλάι στη λέξη καλλιτέχνης, βρίσκεται πάντα ένα νούμερο με πολλά μηδενικά. Γι' αυτό και το τραγούδι έχει γεμίσει με πολλά μηδενικά και πολλά νούμερα. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει ζωή. Μουσική Μενέλαος Θεοφανίδης. Στίχη, Μίμης Τραϊφόρος,
Δημήτρης Βασιλιάδης. Από την επιθεώρηση Διπλοπενιές, θέατρο Βέμπο 1955. Ο άνθρωπός μου. Μουσική Μενέλαος Θεοφανίδης. Στίχη Μίμης Τραϊφόρος, Δημήτρης Βασιλιάδης. Από την επιθεώρηση Αλανάσερ, στο θέατρο Κυβέλη, Δεκέμβριος 1956. Στεναγμή και πίκρες και λιγμή για πάντα δύο. Αγάπησα ξανά κι είναι όλα φώτεινα και γαλανά. Αγάπησα ξανά και όλα φώτεινα τα βλέπω τώρα. Κι η καρδιά μου η καρδιά έχει κάθε βραδιά πρώτο μαγιά. Και μ' αρέσει η ζωή, και μ' αρέσει η ζωή, γιατί εσένα αγαπώ. Κοντά σου ευτυχία χορταίνω, μακριά σου πεθαίνω. Σ' αγαπώ για τη βράδυ πρωί, τη δική σου πνοή με γεμίζει η ζωή. Και στα κουρασμένα μου χείλη ξυπνούν πόθη χίλι. Κοντά σου η καρδιά μου καινούριους σκοπούς τραγούδησε. Κι άδεια η καρδιά μου με μια σου ματιά λουλούδησε. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή, και μ' αρέσει η ζωή, γιατί εσένα αγαπώ. Κοντά σου ευτυχία χορταίνω, μακριά σου πεθαίνω. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή, και μ' αρέσει η ζωή, γιατί εσένα αγαπώ. Κοντά σου ευτυχία χορταίνω, μακριά σου πεθαίνω. Σ' αγαπώ για τη βράδυ πρωί, η δική σου πνοή με γεμίζει η ζωή. Και στα κουρασμένα μου χείλη ξυπνούν πόθη χίλι. Κοντά σου η καρδιά μου καινούριου σκοπού τραγούδησε. Κι άδεια η ζωή μου με μια σου ματιά λουλούδησε. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή, και μ' αρέσει η ζωή, γιατί εσένα αγαπώ. Κοντά σου ευτυχία χορταίνω, μακριά σου πεθαίνω. Ευχαριστούμε πολύ. Μίμη Τραϊφόρου, είναι ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο, δύο ζωές το κτίσανε. Είναι ένα παράθυρο πατησίων στουρνάρα, που οι χαρές μας πάνω του τρυφερά ακουμπήσανε και εκεί μας χύμιξε τη ζωή η αντάρα. Είναι ένα παράθυρο, μια ζωή ολόκληρη, από μέρες λαμπερές χάρηκε μαζί μας. Κι όταν πια τσακίσαμε, γέροντες και απόκληροι, πίσω από το τζάμι του κούρνιασε η ζωή μας. Είναι ένα παράθυρο, πόσος χρόνος πέρασε, που η μορφή σου γελωστή πια δεν ξεπροβαίνει. Είναι ένα παράθυρο που μαζί μας γέρασε και μια θλίψη απέραντη λες και το βαραίνει. Είναι ένα παράθυρο που όταν τα αντικρίζουνε τα θλιμμένα μάτια μου πάει το κλάμα βρύση. Είναι ένα παράθυρο που όταν το σφαλίζουνε γίνεται στα μάτια μου τάφος που έχει κλείσει.
40 χρόνια. Γιώματα όνειρα και δάκρυα καυτά. 40 χρόνια που έχω ξοδέψει όλα τα νιάτα μου σ' αυτά. Και τι δεν είδα σ' αυτά τα χρόνια. Είδα λατρεία και καταφρόνια. Είδα και δόξες και καταιγίδες. Και η πληρωμή μου κάποιες ρητίδες. 40 χρόνια πάνε που φύτρωσα σαν άγριο λουλούδι. 40 χρόνια που κάθε δάκρυ μου το έκανα τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν εν ολίγης η Σοφία Βέμπο, μία από τις ελάχιστες ερμηνεύτριες που μπορούσε να καυχηθεί για μια καλλιτεχνική διαδρομή που συνεχίστηκε για χρόνια. Εκθαμβωτική καριέρα, πόλεμοι, τιμές, δόξες, φτώχεια. Πλούτη, αγώνες, περιπέτειες, κατατρεγμή, σύμβολο εθνικής ενότητας. Παράσημα, μετάλλια, αναγνώριση από έναν ολόκληρο λαό. Μια ζωή συνυφασμένη με τα μεγάλα γεγονότα της πατρίδας και του έθνους. Μια θυελώδη ζωή που δικαίωσε το πέρασμά της από αυτή τη ζωή πέρα ως πέρα. Τιμή και δόξα στη Σοφία Βέμπο. Τιμή και δόξα στις γυναίκες του 40, στις γυναίκες της Πίνδου. Θα μου επιτρέψετε τώρα να σας παρουσιάσω τους συντελεστές της απόψινής παράστασης και εκδήλωσης. Το μουσικό συγκρότημα «Η Εκτός» που το αποτελούν. Η Χριστίνα η Χατζηγεωργίου, θεατρολόγος του Δήμου, στο τραγούδι. Ο Κώστας ο Γεκουσίδης, καθηγητής του Δημοτικού Οδείου, τραγούδι και κιθάρα. Ο Ανδρέας ο Ρώσης στο μπουζούκι. Ο Χρήστος ο Μπακάλης στο κλαρινέτο, που και αυτοί, και ο κύριος Ρώσης και ο κύριος Μπακάλης είναι καθηγητές του Δημοτικού Οδείου. Ο επίσης καθηγητής του Δημοτικού Οδείου ο Γιώργος ο Βαρτσάκης στην κιθάρα. Κούντος ο Γιώργος. Και η κυρία Ελίνα Κωστίδου στο πιάνο, μαθήτρια του Δημοτικού μας Οδείου. Πέρασε από μας. Στις αφηγήσεις, στο σπικάζ και στις περιγραφές, η Θεατροκάπηλη, που είναι η θεατρική ομάδα του Δήμου Αμπελοκήπων. Ο Μαρίνος ο Βασιλιάδης. Η Γιολάντα η Γιάσμπεκ. Η Ελίνα η Κωστίδου. Ο Απόστολος ο Μπακύρης, η Θωμαή η Ντόκου, η Αγγελική η Ξανθοπούλου, η Ιωάννα Παπάζογλου και η Δώρα η Τζαμουτζάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους τηλεοπτικούς σταθμούς 4Ε της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον τηλεοπτικό σταθμό Europe 1. Να είστε καλά.